Η αξιοποίηση δύο ακινήτων στο κέντρο του Βόλου για τη δημιουργία δημοτικών πάρκινγκ απασχόλησε τη σημερινή συνάντηση του νέου Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ και τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Καραμπάτσα. Ο κ. Μπέος ανέλαβε από σήμερα τη διοίκηση του Δήμου και επέλεξε να ασχοληθεί με το οξύ πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχουν αναξιοποίητα ακίνητα όπως τα συγκεκριμένα του νοσοκομείου, όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης. Έχουμε επισημάνει τους στόχους. Έχουμε βρει δύο ακίνητα που χρήζουν άμεσης αξιοποίησης και για το καλό του νοσοκομείου αλλά και για τον πολιτών. Το ένα είναι η Άσονος και Καρτάλη, ένα ερημωμένο ακίνητο το οποίο ζητάμε να αξιοποιηθεί άμεσα ως χώρος πάρκινγκ για να εξυπηρετήσει τις πολίτες. Και το δεύτερο απέναντι από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, πάλι ένα ερημωμένο οικόπεδο και αυτό για χώρο στάθμευσης. Ο κύριος Καραμπάτσας και ο Δήμαρχος θέλουν οπουδήποτε απαιτείται κοινή συνεργασία να υπάρχει αξιοποίηση, ώστε οι πόροι του νοσοκομείου να είναι περισσότεροι και κατά συνέπεια και τα ωφέλη εκείνων που νοσηλεύονται ακόμη μεγαλύτερα. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ, που εγκαινίασε τον κύκλο των συναντήσεων του νέου Δημάρχου με το τοπικό πολιτικό προσωπικό, δεσμεύτηκε πως θα σταθεί στο πλευρό της καινούργιας δημοτικής αρχής. Η επικαιροποίηση των μεταξύ μας συνομιλιών γίνεται ακόμη και τηλεφωνικά και θα πω αυτό που έλεγα και προεκλογικά, ότι στο πρόσωπό μου ο Δήμαρχος θα βρει συμπαραστάτη σε οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να βοηθήσω για το καλό του Δήμου μας. Ο κύριος Μπέος ήταν σήμερα πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ορεξάτος και με μεγάλη διάθεση για δουλειά. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Για μένα είναι πολύ εύκολα, γιατί εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, το Δήμο το βλέπω ως επιχείρηση και έτσι θα λειτουργήσουμε. Σιγά σιγά θα βάλουμε τέτοιες βάσεις, οι οποίες θα είναι πρότυπο και για τους άλλους Δήμους.